είναι φοβερό. Ξέρετε, παθαίνουν κάτι στις ενημερωτικές εκπομπές. Εδώ ο φίλος μας ο Άκης ενθουσιάστηκε με τη μαθηματική του ανακάλυψη για κάτι που συμβαίνει παγκοσμίως για πρώτη φορά στα χρονικά. Για να δούμε τι είναι αυτό. Φέτος, μετά από κάποια χρόνια, αν προσθέσεις την ηλικία σου με τη χρονιά που γεννήθηκες, περίμενε. Θα βγάλεις τη χρονιά που έχουμε. Και λέει, αυτό συμβαίνει κάθε όταν, εν πάση περιπτώσει. Τι εννοεί, δεν συμβαίνει πάντα? Τι κάθε χρόνο αυτό σημαίνει. Αν προσθέσεις. Λέγεται γενέθλια. Γενέθλια λέγεται, όντως. Αν προσθέσεις την ηλικία σου στη χρονιά που γεννήθηκες, βγαίνει η χρονιά που έχουμε. Συνήθως το κάνουμε αφαίρεση. Και τώρα που είδε ότι βγαίνει και με την πρόσθεση, ενθουσιάστηκε. Εντυπωσιάστηκε. Ο Παυλόπουλος μας άφησε Παυλόπουλος. Και στη συνέχεια είχε και άλλη. Τι, Στάθη μου, θα λέει. Τίποτα, αυτό σκέφτηκε ότι άμα κάποιος είναι γεννημένος το 50, δηλαδή 50 και 21, φέτος είναι 71. Φέτος. Όχι. Αν προσθέσεις στο 50. Το 21. Το 21 βγαίνει το 71. Πού είναι? Πού είναι? Με μπέρδεψες. Πού είναι ο Αμπιάς, θα μας εξηγήσει. Είχε και άλλες όμως μαθηματικές φοβερές ιδέες ο Άκης. Για να δούμε. Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μια ιστορία που θα στην πω και αυτή είναι να σε κουφάνω. Φέτος, μετά από πολλά άπειρα χρόνια, αν αφαιρέσεις την ηλικία σου από τη χρονιά που έχουμε τώρα. Περίμενε. Θα βγάλεις τη χρονιά που γεννήθηκες. Τι λες, ρε. Ναι. Και αν αφαιρέσεις όσα χρόνια ζεις από την ηλικία σου, θα βγει 0. Αν μετά προσθέσεις τον αριθμό που αφαίρεσες, βγαίνει η ηλικία που έχεις τώρα. Επίσης, φέτος, μετά από πολλά αμέτρητα χρόνια, αν προσθέσεις τον αριθμό 1 στην ηλικία που έχεις τώρα, θα βγει η ηλικία που θα έχεις τα επόμενα γενέθλια. Θα τρελαθώ. Ναι. Και θα σου πω όμως και κάτι ακόμα, γιατί τώρα ζεστάθηκα για τα καλά. Φέτος. Για πρώτη ever φορά στην ιστορία, αν πάρεις την 1η Δεκεμβρίου και τις προσθέσεις 24 μέρες, θα βγάλεις την ημέρα των Χριστουγέννων. Jesus. Ναι. Και αν προσθέσεις 6 μέρες, θα βγάλεις και την Πρωτοχρονιά. Αν πάλι πάρεις την Πρωταπριλιά του συγκεκριμένου χρόνου που μας έρχεται, φέτος, και αποκλειστικά και μόνο φέτος, αν προσθέσεις άλλες 30 μέρες, κρατήσου όμως γιατί είναι συγκλονιστικό. Περίμενε. Θα βγάλεις την ερχόμενη Πρωτομαγιά. Και λέει, αυτό συμβαίνει κάθε όταν. Λοιπόν. Θα συνεχίσω όμως, γιατί ξέρω ότι πεθαίνεις να μάθεις κι άλλα. Φέτος. Καλέστε ένα ασθενοφόρο. Ο άνθρωπος χρειάζεται γιατρό, δεν βλέπετε. Βοήθεια. Δεν ξέρω αν κρατήσατε σημειώσεις σε όλες αυτές τις μαθηματικές αποκαλύψεις, αλλά για να μπορείτε να υπολογίσετε κάποια πράγματα, πότε είναι τα Χριστούγεννα, ναι, πότε γεννηθήκατε, πόσο χρόνο είναι, τι χρονιά έχουμε. Ναι. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα. Άκη, και η Τσικνοπέμπτη πέφτει πάντα Πέμπτη, έτσι. Να βοηθήσω λίγο. Φέτος συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Κάθε πόσα χρόνια. Εντάξει, δεν είμαι και Άκης, αλλά τέλος πάντων. Έβαλε ότι είμαι 3.600 χρονών. Καλά, εσύ.